Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μωραϊτή. Είναι βουλευτής του ΚΚΕ νομού του Λοκαρνανίας. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μωραϊτή, αφού σας καλησπερίσουμε, είναι σε εξέλιξη η ομιλία του κύριου Κουτσούμπα, αν δεν κάνω λάθος, Γενικού Γραμματέα, στην κομματική οργάνωση Αττικής στο Σύνταγμα. Σωστά τα λέω. Έτσι ακριβώς είναι. Σε εξέλιξη μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στην πλατεία Συντάγματος. Μια συγκέντρωση η οποία στέλνει ένα μήνυμα ξεκάθαρο ενάντια στους σχεδιασμούς που υπάρχουν γενικότερα στην περιοχή μας και στα Δυτικά Βαλκάνια και στα ανατολικά σύνορα της χώρας μας, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κάτω από αυτές τις εξελίξεις, τους ανταγωνισμούς που υπάρχουν στην περιοχή μας, διοργανώνει αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση σήμερα στην Αθήνα, 6 του Μάρτη στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα και πάνω απ' όλα να ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι πρέπει να ανησυχούν για όλες αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες καμία σχέση δεν έχουν με τα συμφέροντα των λαών της περιοχής. Απέναντίας, οι σχεδιασμοί αυτοί που υπάρχουν στην περιοχή μας εντάσσονται στους μεγάλους ανταγωνισμούς μεταξύ υπεριαλιστικών κρατών, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ανταγωνισμό απέναντι στη Ρωσία, στην Κίνα, για το οποίο θα έχει το πάνω χέρι στο μοίρασμα των αγορών, στο πέρασμα των αγωγών, ενέργειας κλπ. Επομένως, οι λαοί δεν έχουν να κερδίσουν απολύτως τίποτα. Απέναντίας πρέπει να οργανώσουν την πάλη τους, να παλέψουν η περιοχή μας να γίνει η περιοχή ειρήνης και να βάλουν στο στόχο τα συμφέροντά τους. Και αντί σήμερα από όλες αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες δυστυχώς μυρίζουν μπαρούτι, υπηρετούνται συμφέροντα των μεγάλων αυτών ανταγωνισμών και δυστυχώς η χώρα μας, συμμετέχοντας σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, μπλέκεται όλο και περισσότερο σε αυτό το κουβάρι των αντιθέσεων. Κύριε Μωραϊτή, από την άλλη όμως, εύλογα να ρωτιέμαι, είδατε πόσο εκρηκτικό είναι το μείγμα και πόσες είναι οι προκλήσεις και εξελίξεις στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου πλέον βλέπουμε ότι η Τουρκία φανερώνει τις προθέσεις της απροκάλυπτα. Και θέλω να πω τώρα, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, αν δεν ήταν, παράδειγμα θα μου πείτε, τι θα μας κάνει το ΝΑΤΟ ή τι θα μας κάνουν οι συμμαχίες, πώς μπορεί να αμυνθεί απέναντι σε αυτή την επεκτατικότητα της Τουρκίας, τη δεδομένη χρονική στιγμή? Κοιτάξτε, η χώρα μας αυτή τη στιγμή που είναι σε αυτές τις περιπέτειες, στην αμφισβήτηση των συνόρων της, σε όλα αυτά τα ζητήματα που ανοίγονται δίπλα μας, που είπαμε και προηγούμενα, είναι αυτή τη στιγμή μέλος του ΝΑΤΟ. Σωστά. Το μέλος του ΝΑΤΟ είναι και η Τουρκία. Αυτό όμως δεν εμποδίζει σε τίποτα την Τουρκία να διεκδικεί, να αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Απ' την άλλη μεριά, και αδέστε, η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση, άλλωστε δεν παίρνει για τον εξής λόγο, γιατί θέλει να έχει σχέση και με την Τουρκία, αλλά και γενικότερα αγωνίζεται για τα δικά της συμφέροντα στην περιοχή. Για δέστε, το πλοίο το οποίο εμβολίστηκε ήταν πλοίο το οποίο έγινε με ένα μέρος των εξόδων των χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, τι έχει αποδείξει η συμμετοχή μας σε αυτούς τους οργανισμούς όλα αυτά τα χρόνια? Όχι μόνο δεν προστάτευσε τη χώρα μας, απέναντίας μας έβαλε σε περιπέτειες. Γι' αυτό εμείς λέμε καθαρά ότι αυτό που προπαγανδίζει και η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, δεν στοχεύει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του λαού μας, απέναντίας στοχεύει στην εξυπηρέτηση των ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων. Από τη μία μεριά η αστική κυβέρνηση στη χώρα μας και από την άλλη μεριά η αστική τάξη της Τουρκίας. Επομένως, αυτό που μπορεί να δώσει λύση είναι η φιλία των λαών, όταν υπάρχει ο σεβασμός των συνόρων, όταν απ' την άλλη μεριά οι πολιτικές που ασκούνται υπηρετούν τα λαϊκά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα αυτά που είπα νωρίτερα των επιχειρηματικών ομίλων, είτε από την μία πλευρά είτε από την άλλη. Βέβαια, εύλογα, κύριε Μωραϊτή, εδώ με ρωτάνε ακροατές ότι αφού είμαστε τόσο καλοπληρωτές του ΝΑΤΟ, γιατί δεν ζητάμε να γίνει σύνοδο συμμαχίας, να βάλουμε κάτω τους χάρτες και να ζητήσουμε από την Τουρκία να μας πει, να βρει τη λύση σε όλα αυτά τα οποία διαφωνεί. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Τι συνευχή σύμμαχοι είμαστε, λένε εδώ οι φίλοι μας. Αυτό ακριβώς είπα, ότι αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ, για δέστε τώρα, στόχο έχει
τις επεμβάσεις σε περιοχές, σε χώρες στην περιοχή μας. Για παράδειγμα σήμερα, αυτό που ανέφερε και ο γραμματέας του ΚΚΕ στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, η χώρα μας παίρνει μέρος σε αυτούς τους περιγεστικούς πολέμους. Δίνει πραγματικά γη και είδωρ στους φωνιάδες των λαών, όπως ακριβώς εμείς τους λέμε, και έτσι είναι. Και σήμερα ακόμα στην επέμβαση της Συρίας η χώρα μας παίρνει μέρος με τη βάση της Σούδας, η οποία έχει απαιτεί σε όλους αυτούς που επιχειρούν στη Συρία σήμερα, χθες σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες της περιοχής μας. Επομένως πρέπει ο στόχος μας να είναι να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή, αλλά που όπου θα υπάρχει ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων της κάθε χώρας. Βέβαια αυτό, όπως είπα, προσκρούει πάνω στις βλέψεις, στις απαιτήσεις των αστικών τάξεων της κάθε περιοχής. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο και ένα σχόλιο για να προλάβουμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα, καθώς έχουμε και εμείς την πηγή της παρέμβασης του Γενικού Γραμματέα. Είναι δηλητηριασμένο, κύριε Μωραϊτή, το πολιτικό σκηνικό. Αυτή τη στιγμή, Νοβάρτης, ξαφνικά φύγαμε από τα εθνικά ζητήματα. Νομίζω η κυβέρνηση έκανε μια προσπάθεια να αλλάξει την πολιτική ατζέντα. Και αυτή τη στιγμή μονοπολεί το ενδιαφέρον η Νοβάρτης και το αν οι πλούσιοι υπουργοί έπαιρναν τα επιδόματα στέγασης. Δεν ξέρω αν αυτό το θεωρείτε προκλητικό στην κοινωνία που αυτή τη στιγμή στενάζει και κόβονται συντάξεις, υπουργοί που είναι οι πλουσιότεροι του κοινοβουλίου να ετούνται ενός επιδόματος στέγασης. Ασφαλώς είναι προκλητικό. Πρέπει να πω όμως ότι το ΚΚΕ έχει φέρει αρκετές φορές με προτάσεις νόμου στη Βουλή την κατάργηση όλων αυτών των προνομίων, όπως ήταν πριν η βουλευτική σύνταξη, όπως ήταν η κατάργηση των πληρωμών στις επιτροπές, σε μια σειρά από επιτροπές στη Βουλή και άλλα προνόμια. Τώρα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, ασφαλώς ο νόμος αυτός πρέπει να το ξέρουν οι ακροατές μας, ότι πέρασε εκείνη το ξημέρωμα του 15 Αύγουστου στη Βουλή με το τρίτο μνημόνιο, ψηφίστηκε από όλα τα αστικά κόμματα. Αλλά για τους συγκεκριμένους υπουργούς, εμείς πάνω απ' όλα βάζουμε τη δράση τους, την πολιτική που υπηρέτησαν στην κυβέρνηση. Για παράδειγμα, η κυρία Αντωνοπούλου ανακύκλωσε την ανεργία όλα αυτά τα χρόνια που ήταν υπουργός, τα δύο χρόνια περίπου που ήταν υπουργός. Τι έκανε? Έκανε διάφορα προγράμματα με κακοπληρωμένη εργασία για τους εργαζόμενους και από την άλλη μεριά μια σειρά από προγράμματα επιδότησης στους επιχειρηματίες και στους μεγάλους ομίλους. Επομένως, εμείς την κρίνουμε και από αυτή τη σκοπιά για την πολιτική που υπηρέτησε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σκάνδαλα και όλα αυτά, για το ΚΚΕ, το σκάνδαλο της Νοβάρτης είναι ένας ακόμα κρίκος στην ατελείωτη αλυσίδα των σκανδάλων που γεννάει καθημερινά αυτό το σάπιο, το βάρβαρο σύστημα, ο καπιταλισμός, όπου προτεύει το κέρδος και όχι οι λαϊκές ανάγκες. Τώρα, για το συγκεκριμένο σκάνδαλο, το ΚΚΕ την πρώτη στιγμή δήλωσε ότι πρέπει να ερευνηθεί μέχρι το τέλος, χωρίς να δημιουργούμε βέβαια αυταπάτες στο λαό μας. Γιατί, παράδειγμα, και στο παρελθόν έχουν δημιουργηθεί και άλλες επιτροπές και τα αποτελέσματα ήταν μηδαμινά. Τώρα, σε ό,τι αφορά και στην προνακριτική επιτροπή που δημιουργήθηκε, υποψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θα δώσει τη μάχη, αλλά και μέσα στους χώρους δουλειάς να αναζητούν ευθύνες όπου υπάρχουν. Και εμείς λέμε καθαρά ότι μέσα στην Επιτροπή να μην σκοντάψει αυτή η Επιτροπή πάνω στους νόμους του αστικού κράτους για την παραγραφή και άλλα ζητήματα, να μην μπουν τέτοια εμπόδια. Εξάλλου, εδωγήσαμε και από την πρώτη στιγμή να εξεταστούν και οι μάρτυρες αυτοί, οι προστατευόμενοι, όπως τους λένε, τις κουκούλες, όπως τους λένε ορισμένοι, να έρθουν με φυσική παρουσία, χωρίς κουκούλες. Εμείς λέμε καθαρά ότι πρέπει να έρθουν να εξεταστούν από την Επιτροπή στη Βουλή. Βέβαια, εδώ περισσεύει η υποκρισία από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι ψήφισαν αυτό τον τρομονόμο το 2001 και μετά το 2014, όταν υπήρχε η συγκυβέρνηση μαζί για την καθιέρωση των προστατευόμενων μαρτύρων. Βέβαια, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε, δεν ψήφισε αυτό το νόμο, σήμερα όμως τον χρησιμοποιεί. Ναι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει διαχρονική συνέπεια, αλλά και από θέση αρχής είναι σταθερά ενάντια σε αυτό το νόμο. Άλλωστε, αυτή τη στάση κράτησαν και οι δικηγόροι πολιτικοί αγωγοί στη δίκη της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής, όπου εκεί υπερασπίζονται κομμουνιστές, άλλους εργαζόμενους, μετανάστες. Στη δίκη αυτή
δεν εξέτασαν τους προστατευόμενους μάρτυρες, τους μάρτυρες με τις κουκούλες, δηλαδή στη Δίκη της Χρυσής Αύγης. Επομένως, εδώ καταδεικνύει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διαχρονικά έχει μια θέση για αυτά τα ζητήματα. Τώρα, εμείς λέμε καθαρά ότι θα δώσουμε αυτή τη μάχη, όπως ανέφερα, και στην Επιτροπή, αλλά θα δώσουμε ταυτόχρονα και τη μάχη να μην χρησιμοποιηθεί απροσανατολιστικά αυτό το σκάνδαλο, να μην κρύψει τους εργαζόμενους, τα πλατεία λαϊκά στρώματα, τον πραγματικό αντίπαλο, που για μας είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, ναι, που εμπραγματοποιεί τις λαϊκές ανάγκες, και θα δώσουμε τη μάχη αυτό το σκάνδαλο να μην κρύψει την αντιλαϊκή πολιτική ή να γίνει κολυβήθρα για την κυβέρνηση. Σωστά. Εμείς λέμε ότι, και το τονίσαμε και στη Βουλή, αλλά και θα το τονίσουμε και στην Επιτροπή, το μεγαλύτερο σκάνδαλο για μας είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας και του φαρμάκου. Ναι. Που αυτή τη στιγμή που μιλάμε να χρησιμοποιηθούν οι τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, ναι, χρησιμοποιούνται για τα κέρδη των πολυεθνικών και εν προκειμένου των πολυεθνικών στις βιομηχανίες, στον χώρο του φαρμάκου. Αυτή τη διάσταση κρύβουν τα αστικά κόμματα. Δηλαδή, και μιλάνε, εδώ είναι το πιο σημαντικό, μιλάνε για μείωση των δαπανών από μεριάς του κράτους για τη φαρμακή τη δαπάνη. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή η μείωση που έγινε με απέτηση του κεφαλαίου, με απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δανειστών, έχει μετακυληθεί στις πλάτες των ασθενών. Mm-hmm. Αν δείτε τα στοιχεία, στους όλους τους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους, έχουμε ένα 7% παρακράτηση για τον τομέα της υγείας. Ναι. Αλλά το κυριότερο είναι για τα φάρμακα. Αν δούμε ενδεικτικά τα στοιχεία από το 2009 μέχρι το 2015, η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, δηλαδή αυτοί που πλήρωσαν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα, ναι, από το 19,2 πήγε στο 37,7. Και το 2017, τώρα, δηλαδή πριν ένα χρόνο, mm-hmm, έφτασε στο 44%. Επομένως, το μεγάλο σκάνδαλο είναι αυτό. Και το ακόμα πιο μεγάλο είναι ότι μεγάλα τμήματα του λαού μας δεν έχουν πρόσβαση στο φάρμακο. Σωστά. Και στον τομέα της υγείας, σε αξιοπρεπείς συνθήκες υγείας. Επομένως, εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να μπει στο στόχαστρο του λαού μας, υπάλλη, ώστε να υπάρχει μια πολιτική που να υπηρετεί τις δικές του ανάγκες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και για το σκάνδαλο αυτό. Άλλωστε, καθημερινά θα έχουμε τέτοια σκάνδαλα. Αυτό φαίνεται από την πολιτική που εφαρμόζεται σε μια σειρά από τομείς. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι μεγάλα σκάνδαλα, όπως ήταν και τη Siemens παλιότερα και η Novartis σήμερα, έρχονται περισσότερο στο φως της δημοσιότητας μετά από διαπάλη μεταξύ μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Σωστά. Που ανταγωνίζονται ποιος θα πάρει μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα, είτε αυτό είναι το φάρμακο, είτε είναι μια σειρά από άλλους τομείς στην καπιταλιστική οικονομία. Θα μας οδηγεί σε εκλογές αυτό, κύριε Μωράιτη, πιστεύετε? Η κυβέρνηση θα ζητήσει την διέξοδο, ή της βγαίνει το αφήγημα αυτό που θέλει, ότι οι προηγούμενοι ήταν διαπλεκόμενοι και ότι εμείς καθαρίζουμε τον πολιτικό κόσμο από τη διαπλοκή του παρελθόντος? Κοιτάξτε, το ζήτημα των εκλογών είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Εμείς λέμε καθαρά ότι αυτό πρέπει να κατανοήσει ο λαός μας, ότι πίσω από το σκάνδαλο το οποίο υπάρχει, δεν πρέπει από μεριάς κυβέρνησης να κρυφτεί η αντιλαϊκή πολιτική που εφάρμοσε όλα αυτά τα χρόνια, που έχει φέρει νέα δεινά στο λαό μας. Άλλωστε, εδώ πρέπει να δει καθαρά ο λαός μας, γιατί μπροστά δεν είναι μόνο το θέμα του σκανδάλου, ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γιατί έχουμε και την τέταρτη αξιολόγηση, που είναι μια σειρά από μέτρα, 88 προαπαιτούμενα, κοντά στα 100 προαπαιτούμενα, και αυτή η αντιλαϊκή πολιτική δεν έχει σταματημό, δεν έχει ημερομηνία λήξης. Δεν πρέπει δηλαδή μέσα από αυτό το σκάνδαλο να κρυφτεί αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Και ούτε να προσανατολιστεί, το είπα στην αρχή της κουβέντας μας, ναι, σωστά, ούτε να προσανατολιστεί ο λαός μας από τα μεγάλα προβλήματα που βιώνει καθημερινά. Ούτε αυτό το αφήγημα της δίκαιας ανάπτυξης, γιατί σήμερα έχουμε και στην Πελοπόννησο αυτό το αναπτυξιακό συνέδριο. Θα μιλήσω ο Πρωθυπουργός. Ναι, που θα μιλήσω ο Πρωθυπουργός. Και εδώ προσπαθούν να μας πούν ότι, άλλωστε, αυτό εμείς το έχουμε τονίσει καθημερινά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Δηλαδή, τι προσπαθεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Μπορεί να μας προσπαθεί να αποδείξει ότι υπάρχει και ανθρώπινος καπιταλισμός, ότι μπορεί με τη δική του διακυβέρνηση ο καπιταλισμός να έχει και όφελος και το λαό μας. Εμείς λέμε καθαρά ότι αυτό το σύστημα από τη μία μεριά δίνει κέρδη στο μεγάλο κεφάλαιο και από την άλλη μεριά γεμίζει βάσανα το λαό μας. Γι' αυτό λέμε, δεν πρέπει
σε καμία περίπτωση ο λαός να προσανατολιστεί ούτε για το αφήγημα της δίκαιας ανάπτυξης, ούτε αυτό που βγαίνουμε από τα μνημόνια, γιατί εμείς λέμε καθαρά ότι αυτή τη στιγμή τα μέτρα ήρθαν για να μείνουν, είναι απέτηση του κεφαλαίου, τα μέτρα αυτά θα μείνουν για χρόνια. Άλλωστε, το έχουμε τονίσει πολλές φορές, ότι μια σειρά από μέτρα που εφαρμόζονται σήμερα στη χώρα μας, εφαρμόζονται σε μια σειρά από χώρες που δεν έχουν μνημόνιο. Γιατί ακριβώς αυτό που είπα, είναι απέτηση του κεφαλαίου. Άλλωστε εδώ έχουμε πλεονάσματα ματωμένα μέχρι το 2022 στο 3,5% και μέχρι το 2060 στο 2%. Αυτό τι είναι? Είναι ένας μπαμπούλας πάνω από τα κεφάλια των εργαζόμενων, να είναι ανοιχτός ο δρόμος για την εφαρμογή στο διενεκές μιας κυρίας αντιλαϊκής πολιτικής, αν δεν πιαστούν οι στόχοι. Επομένως, ο λαός μας πρέπει να δει καθαρά ότι αυτή η πολιτική δεν διορθώνεται, αυτή η πολιτική ανατρέπεται. Μάλιστα. Και προς αυτή την κατεύθυνση καλούμε να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, που του είπε πάντα την αλήθεια, που στάθηκε με συνέπεια, αταλάντευτα, από την απέναντι όχθη, από τη μεριά που της υπηρέτησης των συμφερόντων της εργατικής τάξης των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Αυτό πρέπει να εκτιμήσει ο λαός μας και ιδιαίτερα πρέπει να το εκτιμήσουν άνθρωποι οι οποίοι σήμερα νιώθουν προδομένοι, οι οποίοι πίστεψαν ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει μια άλλη πολιτική. Να δουν ότι το κουκόι από την πρώτη στιγμή είπε ότι μέσα σε αυτή τη γλυκοσυμμαχία, μέσα σε αυτό το λάκκο των λεόντων, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη πολιτική που να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Κύριε Μωραΐτη, θα σας ευχαριστώ πολύ για να συνδεθούμε λίγο να ακούσουμε και τον κύριο Κουτσούμπα από την ομιλία του, για την παρουσία σας και για το σχόλιο σας. Είναι πάντα καλοδεχούμενο εδώ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας.